Γεια χαρά και πάλι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Θα μεταφερθούμε στη Σιγκαπούρη διότι σήμερα ξεκίνησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος μεταξύ του Κουκές Ντομαράζιου και του Ντινγκ Λίρεν. Ε, θα πούμε δυο λόγια για το πώ φτάσαμε εδώ πριν με την παρτίδα. Το 2021 ο Κάρλσεν κέρδισε τον Ιαν και έτσι συνέχισε να είναι ο παγκόσμιο πρωταθλητή. Αλλά μετά από λίγο δήλωσε ότι δεν θέλει να συνεχίσει να υποστηρίζει τον τίτλο του. Οπότε τον Ιούλιο του 2022 η Φίντα ανακοίνωσε ότι θα, εφόσον ο Κάρτσεν σταματάει την υπεράσπιση του τίτλου, θα πρέπει οι δύο ε, πρώτοι του τουρνουά διεκδικητών να παίξουν μεταξύ του. Και έτσι ο Ντίν Κλίρεν έπαιξε το 2023 με τον Ιάννα Νεπόμτσι στο Καζακστάν, όπου κέρδισε στον τελικό και έτσι έγινε ο πρώτο Κινέζο παγκόσμιο πρωταθλητή. Οπότε μετά έγινε το Τουρνά των Διεκδικητών, το οποίο το κέρδισε ο Γκουκές και έτσι φτάσαμε στο 2024, όπου ο κάτοχος του τίτλου, Ding Liren, πρέπει να υπερασπιστεί τον τίτλο του εναντίον του διεκδικητή του uh, Γκουκές, ο οποίος uh, Γκουκές, ένας πολύ δυνατός συνδός παίκτη, είναι ο νεαρότερος, αν uh, κερδίσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα, θα είναι ο νεαρότερος παγκόσμιο προταλτής και είναι μάλιστα και ο νεαρότερος που κέρδισε το των uh, διεκδικητών. Η αλήθεια είναι ότι ο Ντίνκ Κλίρεν για όσου παρακολουθούν ε, την διεθνή σκηνή, δεν βρίσκεται σε πολύ ε, καλή φόρμα. Έχει χάσει και μάλιστα πάρα πολύ έλο. Είχε φτάσει πάνω από 2.800, τώρα βρίσκεται 2.728. Ε, ο Γκουκέ από την άλλη βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα. Είναι ένα ενερχόμενο αστέρι, οπότε ε, θεωρείται και το φαβορή ε, στην κατάκτηση του τίτλου. Εμεί θα δούμε την πρώτη παρτίδα, όπω είδαμε, ε, γίνεται στη Σιγκαπούρη. Και πάμε να δούμε τι έγινε. Πρόκειται για μια φανταστική παρτίδα. Να πω στο σημείο αυτό ότι όσοι θέλετε αύριο το πρωί, κάθε μέρα στι 11 που ξεκινάνε οι παρτίδε, μπορείτε να μπείτε στο κανάλι. Διότι θα υπάρχει ε, να το δούμε μαζί ε, live. Όπω το είδαμε σήμερα ε, με τα παιδιά. τα οποία ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε στην παρτίδα. Με τα λευκά έχουμε τον Γκουκέ και με τα μαύρα τον Λίρεν. Έχουμε λοιπόν ε4, ε6. Ο Λίρεν αποφασίζει να παίξει την γαλλική άμυνα. Δ4, δελτα Δ5 δελτα με επίθεση στο Ε4 και τώρα έχουμε ύπο στο Γ3 που είναι η βαριάντα του Πόλσεν υποστήριζοντα το Ε4 και τώρα ο Λίρεν παίζει ύπο στο Ζ6. Κλασική λοιπόν η βαριάντα από τον Λίρεν, Ε5 προωθώντα το πιόνι, απειλώντα τον ύπο, η βαριάντα του Στάινιτ και έχουμε ύπο πίσω στο Δ7. Ζ4 τώρα από τον γουκέ και Γ5 από τον Λίρεν, ασκώντα πίεση στο Δ4. Και εδώ μακρά τα λευκά παίζουν ύπο στο Ζ6 ο κουκέ όμω χωρί σκέψη παίζει τη δεύτερη μου φιλέστερα αλλά πολύ σπάνια κίνηση παίζοντα ύπο στο ε2. Ενδεχομένω σκεπτόμενο ότι έτσι θα βγάλει τον Λίρεν από την προετοιμασία. Ε, λέω ενδεχομένω ότι δεν έχω δει τι συνεδέυξει των ε, παικτών ακόμα, οπότε ε, είμαι α πούμε ε, στα τυφλά. Δεν ξέρω τι είπαν οι παίκτε για την παρτίδα. Λοιπόν, ενδεχομένω λοιπόν να θέλει να βγάλει τον ε, Λίρεν από την προετοιμασία και ε, πιθανότατα έχει ο ίδιο προετοιμάσει ε, αυτήν την γραμμή. Και εδώ ο Λίρεν σκέφτεται λίγο και παίζει ύπο στο Γ6, ασκώντα περισσότερη πίεση στο Δ4. Γ3 τώρα υποστηρίζοντα περισσότερο το Δ4 και ανοίγοντα και τη αυτή για τη Βασίλισσα. Και εδώ πέρα είναι η πρώτη κίνηση που ξόδεψε αρκετό χρόνο ο Λίρεν και έπαιξε Α5, κάτι πολύ σπάνιο. Οι πιο συνηθισμένε κινήσει είναι Βασίλισσα στο Β6, αξιωματικό στο Ε7 θέλοντα να κάνει ροκέ. Υπάρχει το Β5. Ε, ακόμα και το γάμα τρώει στο Δ4. Όπω και να έχει, το Α5 είναι αρκετά ε, πιο σπάνιο και εδώ πέρα ο γουκέ παίζει ύπο στο Z3 και ο Γκουκέ παίζει τι κινήσει πολύ γρήγορα. Προφανώ ε, βρίσκεται στην προετοιμασία του. Α4 τώρα από τον Λίρεν και εδώ πέρα τα λευκά συνήθω παίζουν Α3, δεν θέλουν να αφήσουν τα μαύρα να παίξουν Α3. Ε, Επίση το Ι4, το θ 4 είναι γνωστέ κινήσει. Ο γουκέ παίζει κάτι πιο σπάνιο παίζοντα αξιωματικό στο ε3 συνεχίζοντα την ανάπτυξή του. Αξιωματικό στο ε7 τώρα από τον Λίρεν, ετοιμάζοντα κάποια στιγμή ροκέ και, στη θέση αυτή υπάρχουν δύο παρτίδε στη βάση δεδομένων όπου τα λευκά έπαιξαν ύπο στο ε3, τη μία την έχασαν, η άλλη έλξε ισόπαλη. Ο Γκουκέ παίζει πολύ γρήγορα και παίζει μια νέα κίνηση στη θέση αυτή παίζοντα απευθεία ε4. Σαν να λέει στο Λίρεν, είμαι στην προετοιμασία μου, ετοιμάζω επίθεση στην τέλεια τη βασιλιά σου, θα έχει Πρόβλημα. Και εδώ πέρα ο Λίρεν έχει ήδη ξοδέψει περίπου 35 λεπτά και μπήκε πάλι σε σκέψη. Αλλά έπαιξε μια πολύ ωραία κίνηση που είναι το Βασίλισσα στο Α5, που δεν είναι πρόταση του υπολογιστή, αλλά έκανε τον Κουκέ να σκεφτεί για πρώτη φορά στην παρτίδα και μάλιστα πολύ. Ο Λίρεν, λοιπόν, προσπαθεί να βρει αντιπαιχνίδι στην πτέρυγα τη Βασίλισσα, ενώ ο Κουκέ θέλει να επιτεθεί στην πτέρυγα του Βασιλιά. Εδώ το Βασίλισσα στο γ2 είναι δημοφιλέστερη κίνηση και στο σημείο αυτό μπορείτε να γράψετε κάτω στα σχόλια τι θα θέλετε να είχατε στα χέρια σας σε αυτή τη θέση τα λευκά ή τα μαύρα και γιατί. Λοιπόν, όπως είπαμε, ο Γκουκές σκέφτηκε αρκετά σε αυτή τη θέση και παίζει αξιωματικό στο ΙΤΑ 2 Και εδώ πέρα ο Λίκρεν μπήκε σε βαθιά σκέψη. καλές κινήσεις είναι το ύπος στο β6 με σκοπό ύπος να έρθει στο γ4. Άλλε κινήσει είναι το Β5, ακόμα και το ροκέ το οποίο βέβαια είναι πιο παθητικό. Ε, ο Λίριν εδώ πέρα έπαιξε Α3 και εδώ πέρα στη συνέχεια είχαμε Β3 από τον Γκουκές. Γάμα τρώει στο Δ4 και εδώ ο Γκουκές δεν τρώει ε, το πιόνι, αλλά πρώτα παίζει Β4 ε, με επίθεση στην ε, ε, μαύρη βασίλισσα που είναι και καλύτερη κίνηση με τέμπο. Λοιπόν, έχουμε βασίλισσα στο Γ7 και τώρα έχουμε... Ήπως από το ε3 στο δ4, λέγοντας οκ, okay, στέκομαι μια χαρά στην πτέρια τη βασίλισσας, δεν έχει κάτι και σιγά σιγά πρέπει να ξεκινήσω την επίθεσή μου στον βασιλιά σου. Ο Λίρεν εδώ πέρα παίζει ήπως στο β6 και εδώ ο πήρε το χρόνο του, ήπως στο β5 θα ήταν μια ωραία κίνηση απειλώντας τη βασίλισσα, αλλά ε, έπαιξε πιο safe θα λέγαμε κάνοντας ροκέ και κάνει ροκέ και από εκεί πέρα σκέφτεται πώ θα συνεχίσει. Λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε ύπο στο Γ4. Ο Λίραν καταφέρει να φέρει τον ύπο του σε αυτό το πολύ ωραίο φυλάκιο. Απειλώντα καιλό τον αξιωματικό στο ε3. Έχουμε αξιωματικό στο ζ2, βγάζοντα τον αξιωματικό από την απειλή, ελέγχοντα καιλό στο ε2. Να μην μπορεί να πάει όπω και να πυρουνήσει Βασίλισσα και πύργο και ε, τώρα έχουμε αξιωματικός στο Δ7 από τον Λίρεν και εδώ είναι θέση όπου Γκέσ ξόδεψε πάρα πολύ χρόνο και έτσι αρχίζει η ψαλίδα του χρόνου σιγά σιγά να κλείνει. Το ύπο στο Δ2 είναι ωραία κίνηση εδώ, λέγοντα ότι οκ, okay, ασκοποίηση στον ισχυρό ύπο. Σου πολύ αυτού ο ύπο. Κάποια στιγμή θέλω να γίνει ε, ανταλλαγή. Ε, Όμω ο Γκουκέ έπαιξε βασίλισσα στο ε2. Τώρα έχουμε ύπο στο Δ4 από τον Λίρεν και ύπο στο ΔΕΛΤΑ 4. Ε, θα μπορούσε να φάει με τον αξιωματικό, που είναι μάλιστα και η πρόταση του πολίτη, αλλά ενδεχομένω φοβήθηκε κινήσει όπω αξιωματικό στο Β5, το οποίο θα βάλει τον αξιωματικό σε αυτήν την διαγώνιο που είναι η Βασίλισσα και ο Πύργο. Οπότε είχαμε εδώ πέρα το φάγαμα με τον ύπο uh, και στη συνέχεια έχουμε μια πολύ κίνηση από τον Ήρεν, ύπο στο Β2. Ο ύπο από το Β2 ελέγχει το Δ3, ελέγχει το Δ1, αλλά ε, κυρίω ανοίγει αυτήν την ε, στήλη για επίθεση στο ε, καθυστερημένο πιόνι του ε, κουκέ στο Γ2, το οποίο θα είναι και η αδυναμία των λευκών στο παιχνίδι. Στη συνέχεια έχουμε βασίλισσα στο Ε3 υποστηρίζοντα το πιόνι και τώρα πύργο στο Γ8 απειλώντα τώρα το πιόνι και με τον πύργο και τώρα έχουμε πύργος από το α στο γ1. Συνεχίζει την υποστήριξη του πιονιού του ο Γκουκές και εδώ είμαστε στην 20η κίνηση και η διαφορά χρόνου βλέπουμε ότι έχει εξανεμιστεί. Από ό,τι βλέπουμε έχουμε 34 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για το Γκουκές και 33 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για τον Λίρεν ο οποίο μερικέ κινήσει πριν βρισκόταν πίσω σχεδόν, πεν, είχε φτάσει νομίζω να βρίσκεται πίσω 50 λεπτά σε χρόνο. Λοιπόν, διαφορά χρόνου λοιπόν εξανεμίζεται και ε, τώρα έχουμε είπε, πολύ ωραία κίνηση από τον Λίρεν. Βασίλισσα στο Γ4. Η Βασίλισσα θέλει να έρθει στο Δ3. Και ε, από εκεί να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, επίση υπάρχει και απειλή στο πιόνι στο Α2. Τώρα έχουμε Ζ5 από τον Γουκέ. Ο Γουκέ θεωρεί ότι πρέπει να επιτεθεί. Αυτό ήταν ο σκοπό του ούτω ή άλλω εξ αρχή. Και εδώ πέρα όντω έχουμε Βασίλισσα στο Δ3 από τον Λίρεν. Προτείνοντα κιόλα ανταλλαγή ε, βασιλισσών, κάτι που δεν συμφέρει, ε, δεν θέλουν τα λευκά και στη θέση αυτή, αυτή μια και θέλουν να αντιπιτεθούν στην πτέρυγα του Βασιλιά, και θέλουν τη Βασίλισσα ε, στο παιχνίδι. Εδώ πέρα, ε, ο Γουκέ έπαιξε Βασίλισσα στο ε1, το οποίο όμω δεν είναι καλή κίνηση και εσεί στο σημείο αυτό μπορείτε να παγώσετε το βίντεο για πρώτη φορά και να βρείτε την καλύτερη συνέχεια για τα μαύρα. Από συγχαρητήρια σε βρήκατε την συνέχεια, η κίνηση στην οποία και έπαιξε ο Ding Liren είναι αξιωματικός στο E5, πολύ σωστά, απειλώντας τον πύργο στο γ1, ο οποίο υποστηρίζει το πιόνι και φυσικά ελέγχοντας όλα αυτά τα τετράγωνα στην πτέρυγα του λευκού. Και τώρα τα λευκά είτε θα δώσουν την διαφορά είτε θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν το πιόνι. Ο Κουκέ αποφάσισε το δεύτερο να συνεχίσει να υποστηρίζει το πιόνι που, όπω είπαμε, είναι η αδυναμία του λευκού στη θέση αυτή. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν πύργο στο γάμα 2 και ε, παρατηρούμε εδώ ότι πλέον ο Κουκέ βρίσκεται πίσω στο χρόνο. Έχει 24 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα έναντι 30 λεπτών και 1 δευτερολέπτου του, του Λίρεν. Και είμαστε μόλι στην 23η κίνηση, έτσι να πούμε, ε, μέχρι την 40η ε, ο, ο θα πρέπει να παίξει σχετικά γρήγορα, δεν έχει πάρα πολύ χρόνο και δεν υπάρχει και προσάυξηση. Η προσάυξηση έρχεται μετά την 40η κίνηση για του παίκτε. Λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε πύργο στο Γ4 από το Λίρεν, πολύ ωραία κίνηση. Απειλεί να φάει τον ύπο στο Δ4 και μόλι φαγωθεί ο ύπο, είτε από το πιόν είτε από τον αξιωματικό, δεν έχει σημασία, ο πύργο αυτό θα φαγωθεί στο Γ2. Οπότε εδώ πέρα είναι δύσκολη η θέση για τα μαύρα. Ο Κουκκές βρίσκει την καλύτερη συνέχεια που είναι θ4, πυλώντας τον ισχυρό αξιωματικό του Λίρεν, ο οποίος, okay, αν πάει πίσω στον αξιωματικό, δεν έχει κάτι, οπότε παίζει μια πορεία κίνηση και παίζει αξιωματικό στο θ4, διατηρώντας τον αξιωματικό στην επίθεση. Λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε Βασίλισσα στο Β1 από τον Γουκέ, υποστηρίζοντα τον, τον, πύργο του στο Γ2, αλλά τώρα το πιόνι πέφτει. Ε, και μάλιστα κανέστησε το του ότι ο Λίρεν δεν έπαιξε αμέσω αυτή την κίνηση, το σκέφτηκε λίγο, ενδεχομένω και αυτό ήταν το πιόνι στο Ε5, ή δεν ξέρω τι. Όπω και να έχει, μετά από πολλή σκέψη, έφαγε το πιόνι στο Γ3. Έχουμε πύργο τρώει στο Γ3 και Βασίλισσα τρώει στο Γ3. Τώρα ο Γουκέ τρώει το πιόνι στο Ε6 και εδώ πέρα ο πολιστής προτιμάει τα μαύρα να φάνε με τον αξιωματικό, διότι έτσι ε, η στήλη αυτή παραμένει ημίη ε, ανοιχτή, υπάρχει το πιόνι εδώ πέρα, οπότε τα μαύρα μπορούν πιο εύκολα να κάνουν ροκέ. Όπως και να έχει, εδώ πέρα όμως ο Λύριν αποφάσισε να φάει ε, με το πιόνι και ε, εδώ πέρα η στήλη ζ έχει ανοίξει. Λοιπόν, ε, Στη συνέχεια, εδώ πέρα τα λευκά έχουν μόνο μια καλή κίνηση, την οποία και παίζει ο Γκουκέ που είναι το ύπο στο ε2 με πυρούνι Βασίλισσα αλλά και του πανίσχυρου αυτού αξιωματικού. Οπότε, εδώ πέρα έχουμε Βασίλισσα τρώει στο ε5. Ο Λίρο κερδίζ, κερδίζει ένα ακόμη πιόνι, τώρα έχει δύο πιόνια διαφορά, αλλά ε, στη συνέχεια είχαμε ύπο τρώει στο ζ4 και έτσι ε, δίνει τον καλό το αξιωματικό. Έχει βέβαια το ζεύγο τώρα των ελεύθερων πιονιών στο κέντρο, αλλά έχασε τον δυνατό του αξιωματικό. Λοιπόν, βέβαια, εάν τα μαύρα εδώ πέρα που καταφέρουν να κάνουν ροκέ, ε, τότε κατά ποσά πιθανότητα η παρτίδα ε, έχει τελειώσει. Οπότε, ε, εδώ πέρα ο κουκές έχει μόνο μία καλή κίνηση και η κίνηση αυτή είναι να παίξει αξιωματικό στο γ 5, το οποίο αποτρέπει τα μαύρα από το να κάνουν ροκέ και ταυτόχρονα ανοίγει και επίθεση στην μαύρη Βασίλισσα, η οποία, για παράδειγμα, αν φάει στο ΙΤΑ 4, υπάρχει εδώ μια ωραία βαριάδα που μα έδειξε ο φίλο Κωνσταντίνο Κουντούσια στο, στο live. Σκέφτηκε το Βασίλισσα τρώει στο φ 7 και απειλώντα τον πύργο, και φυσικά ο πύργο δεν μπορεί να φάει πίσω, διότι αν ο πύργο φάει πίσω τη Βασίλισσα, υπάρχει το πύργο στο Z8, το οποίο. Θα είναι ματ. Ο μαύρο νοσηλιά δεν έχει ε, τετράγωνα ε, να κινηθεί. Λοιπόν, δεν παίχτηκε όμω αυτό στην παρτίδα μα. Μετά το φάγμα στο ΙΤΑ ο Γκουκέ δεν έπαιξε αξιωματικό στο ΓΑΜΑ 5, αλλά έπαιξε. Βασίλισσα στο Γ2, απειλώντα να πάει τη Βασίλισσα στο Γ7. Τώρα δεν μπορούν να κάνουν ροκέ τα μαύρα. Από εδώ απειλεί να παίξει ενδεχομένω, όχι τώρα, αλλά εφόσον υπάρχει στο φάγωμα έτσι, να πάει τη Βασίλισσα εδώ πέρα. Μετά να δώσει σάχ στο Β8 και το καθεξή. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ε, εδώ πέρα ο Λίρεν βέβαια δεν έφαγε στο Ι4. Ε, αλλά έπαιξε ε, τη μοναδική ε, κίνηση που έχουν τα μαύρα καλή κίνηση, την οποία εσείς μπορείτε να παγώσετε το βίντεο και να τη βρείτε. Λοιπόν, συγχαρητήρια το βρήκατε, η κίνηση είναι βασίλισσα στο Γ4. Πολύ ωραία κίνηση, κλείνοντα οποιαδήποτε απειλή είχαν τα λευκά σε αυτή τη στήλη, απειλώντα και την λευκή βασίλισσα. Και εδώ πέρα τα λευκά α, δεν έχουν πολλές επιλογές, α, η ανταλλαγή βασιλισσών είναι μια επιλογή τους, το οποίο βέβαια δεν τους δίνει κάτι. Ο Γκουκές εδώ πέρα έπαιξε Βασίλισσα στο ΔΕΛΤΑ 2, κρατώντα την Βασίλισσα στο παιχνίδι, λέγοντα ότι και αν έχω κάποια ελπίδα, η Βασίλισσα μου πρέπει να μείνει στην παρτίδα. Όμω, παίζοντα αυτή την κίνηση, δίνει την ευκαιρία στον Λίρεν να παίξει την κίνηση που στην ουσία του δίνει την νίκη, που είναι το ροκέ. Τώρα, με το ροκέ, ο Βασιλιά του βρίσκεται σε ασφαλέ τετράγωνο, οπότε τα λευκά δύσκολα θα βρουν αντιπαιχνίδι. Για να δούμε τι έγινε στη συνέχεια. Στη συνέχεια έχουμε. Αξιωματικό στο Δ4 από τον Γουκέ και εδώ ο Λίρνη παίζει μια πολύ ωραία κίνηση που είναι το ύπο στο Δ3, μπλοκάροντα την άμυνα τη Βασίλισσα στον αξιωματικό, απειλώντα να φάει με τη Βασίλισσα του τον αξιωματικό στο Δ4. Ο Γουκέ παίζει Βασίλισσα στο Ε3 υποστηρίζοντα τον αξιωματικό του και βλέπουμε ότι έχει μείνει με 45 δευτερόλεπτα. Ο Λίριν έχει 6 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα. Βρισκόμαστε στην 33η κίνηση που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα 7 κινήσεις. Και όπως είπαμε δεν υπάρχει προσάυξηση, οπότε τα λευκά πρέπει να παίξουν αρκετά γρήγορα. Λοιπόν, μετά από αυτή την κίνηση, ο Λίρεν τρώει τον πύργο στο z 1 και ο Κουκές τρώει με τον αξιωματικό, καρφώνοντας τον ύπο του του Λίρεν, ο οποίος μάλιστα απειλείται. Αλλά ε, δεν υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα ε, για τα μαύρα, μάλιστα τα οποία έχουν βέβαια μόνο μια κίνηση, την οποία φυσικά και βρήκε ο Λίρεν και μπορείτε και εσείς αν θέλετε να παγώσετε το βίντεο και να συνεχίσετε με τα μαύρα. Όπω είπα, υπάρχει μόνο μια κίνηση για τα μαύρα για να μην χάσουν. Η κίνηση είναι ε5. Τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα εάν φαωθεί ο ύπο, υπάρχει η απειλή στον αξιωματικό. Και εδώ πέρα έχουμε αξιωματικό στρώι στο ε5. Δεν είχαν καλύτερη επιλογή τα λευκά, και τώρα τα μαύρα έχουν. Βασίλισσα ε, στο ΙΤΑ4, το οποίο είναι με τέμπο, διότι ε, υπάρχει σαχ. όλοι οι λοιπόν έχει πάλι δύο πιόνια διαφορά και τώρα έχουμε αξιωματικός στο ΙΤΑ2 μπλοκάροντας. Αξιωματικό στο Z5 από τον Λίρεν, υποστηρίζοντα τον ύπο του που κρεμόταν στο Δ3 και τώρα έχουμε αξιωματικό στο Η3. Απειλώντα φυσικά να παίξει η 3 απειλωντα φυσικα να παιξει βασιλισσα στο, ε, ε, στο 8 ματ. Και εδώ εσεί, στο σημείο αυτό, μπορείτε να παγώσετε το βίντεο για τελευταία φορά και να κερδίσετε ουσιαστικά α, για τον Ding Liren. Λοιπόν, συγχαρητήρια σας που βρήκατε αυτήν την κίνηση. Η κίνηση είναι αξιωματικός στο ε4, μπλοκάροντας την απειλή αυτής ε, της βασίλισσας και αφήνοντας τα μαύρα ουσιαστικά χωρίς καλές κινήσεις. Εδώ είχαμε βασιλιάς στο θ2, θ6 τώρα δημιουργώντας ένα τετράγωνο διαφυγής για τον βασιλιά για να μην έχει προβλήματα στην πίσω γραμμή και τώρα έχουμε αξιωματικός στο Ιτα 3 απειλωντα τη Βασίλισσα, Βασίλισσα στο Δ1, απειλώντας να παίξει Βασίλισσα στο φ 1 το οποίο θα είναι ΜΑΤ και εδώ πέρα έχουμε αξιωματικός στο α, συγνώμη, Έχουμε, όχι αυτόν, αξιωματικό, έχουμε αυτόν τον αξιωματικό στο δ ΔΕΛΤΑ 6. Τώρα λοιπόν, εάν υπάρξει το ΣΑΧ στο ΘΙΤΑ 1, τα λευκά έχουν τετράγωνο διαφυγή για το βασιλιά του στο uh, 3 Λοιπόν, ο Γκουκέ παίρνει έλεγχο χρόνου. Βλέπουμε 30 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα. Και τώρα υπάρχει και προσαύξηση. Εδώ ο Λίρεν παίζει Βασίλισσα στο Γ2 με ΣΑΧ. Έχουμε Βασιλιά στο η 3 Και τώρα ο Λίρεν τρώει ακόμα ένα πιόνι στο Α2. Δημιουργώντα ακόμα ένα ελεύθερο πιόνι στο Α3. Το οποίο είναι και προχωρημένο. Βρίσκεται αρκετά κοντά στο να προαχθεί. Και εδώ πέρα ο Γκουκέ παίζει αξιωματικό στο ε6, δίνοντας σαχ, που είναι και το τελευταίο του χαρτί. Και εδώ πέρα ε, θέλει προσοχή, εάν για παράδειγμα ε, τα μαύρα παίξουν βασιλιάς στο ε, θ7, τότε ε, αυτό θα είναι λάθος, διότι τα λευκά έχουν βασίλισσα τρώει στο ε4, το οποίο έρχεται με τέμπο, με σαχ. Και εδώ πέρα τα μαύρα δεν έχουν λεκίνηση από το να δεχτούν ε, τη θυσία αυτή της βασίλισσης, η οποία είναι προσωρινή όμως, διότι τα λευκά μετά μπορούν να φάνε, στο Α2 και οκ okay, τα μαύρα έχουν τρία πιόνια διαφορά, αλλά τα λευκά έχουν έξτρα εξωματικό. Με καλό παιχνίδι θα μπορέσουν να κρατήσουν. Αυτό ήταν το τελευταίο χαρτί, θα λέγαμε του Γκουκέ με το εξωματικό στο Ε6. Όμω ο, ο Λίρεν προφανώ δεν είναι κάποιο που ε, θα παίξει λάθο σε αυτή τη θέση. Παίζει βασιλιά στο ε, Θ8, και στο σημείο αυτό ο Γκουκέ, το μαράτσου, εγκατέλειψε διότι δεν υπάρχει κάτι να κάνει. Τώρα το ίδιο δεν λειτουργεί. Τα, τα, μαύρα έχουν τρία πιόνια διαφορά, έχουν το ε, ελεύθερο προχωρημένο αυτό πιόνι και ε, αργά και γρήγορα θα κερδίσουν. Και όπως είπαμε το, το, ίδιο πλάνο δεν λειτουργεί, εάν η βασίλισσα φάει στο ε4, τώρα τα μαύρα δεν είναι υποχρεωμένα να φάνε τη βασίλισσα, δεν υπάρχει σαχ ε, και έχουν μάλιστα την κίνηση βασίλισσα στο ζ2 με την οποία δίνουν σαχ, βγάζουν τη βασίλισσα από αυτή την διαγώνιο και μόλις τα λευκά αντιμετωπίσουν το σαχ, ο βασιλιάς κινηθεί. Για παράδειγμα, βασιλιά στο ε, θ3, τώρα τα μαύρα μπορούν να φάνε τη βασίλισσα στο ε4 και να μείνουν ε, με παραπάνω με βασίλισσα έναντι αξιωματικού. Έτσι. Η θέση είναι κερδισμένη για τα μαύρα. Μια πάρα πολύ ωραία λοιπόν από τον Dean Clearen στο πρώτο γύρο με τα μαύρα. Το outsider θα λέγαμε παρόλο που είναι ο κάτοχος του τίτλου είναι outsider. Καταφέρει να κερδίσει την πρώτη παρτίδα με τα μαύρα και ε, να μας χαρίσει μια πολύ ωραία παρτίδα αλλά ε, και κάτι που υπόσχεται μια πολύ ωραία συνέχεια διότι τότε τώρα ο Γκουκές θα πρέπει να πιέσει στην επόμενη παρτίδα θα παίξει με τα μαύρα θα δούμε αν θα παίξει επιδυτικά αν θα προσπαθήσει να πάρει την ισοπαλία όπως και να έχει ο Λίρε με τα λευκά νομίζω ότι θα παίξει ε, για την νίκη για να κάνει το 2-0 Όσοι θέλετε να δούμε ε, live την παρτίδα, ξαναλέω όσοι δεν το ακούσατε, ότι μπορείτε να συντονιστείτε αύριο ε, γύρω στις 11 παρά ε, στο κανάλι για να δούμε μαζί ζωντανά ε, την παρτίδα. Λοιπόν, αυτά από μένα. Αυτό ήταν το βίντεο μα για σήμερα. Ελπίζω να σα άρεσε. Αν σα άρεσε, κάντε like. Αφήστε από κάτω τα σχόλιά σα. Κοινοποιήστε το βίντεο. Όσοι δεν έχετε κάνει, κάντε εγγραφή στο κανάλι. Βοηθάει πάρα πολύ. να ευχαριστώ επίση τον Χρήστη Μάνο Ερίκο Κλαψάκη. Το ξέχασα, ο οποίο έκανε 10 ευρώ συνεισφορά μέσω Superstar. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Και εγώ σα περιμένω αύριο το πρωί στις 11 για να δούμε την δεύτερη παρτίδα. Λοιπόν, για όσοι δεν τη δείτε θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια χαρά.